Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Ακολουθούν ειδήσεις σε τίτλους. Με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάστηκε σε όλη την Ελλάδα το χαρμόσυμο μήνυμα της Αναστάσεως του Θεανθρώπου. Με κατάνοιξη πραγματοποιήθηκε η περιφορά των επιταφείων στην πόλη της Ναυπάκτου τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεκάδες κόσμου κατέκλυσαν το γραφικό λιμάνι της πόλης. Αυξημένα τα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Πολλά τα προβλήματα και ουρές χιλιομέτρων σε ρείο και αμφιλοχία λόγω έργων. Μετατάξεις και απολύσεις φέρνει το σχέδιο Καλλικράτης, ριζικές αλλαγές στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και σε αυτό το σημείο ακολουθούν οι ειδήσεις της περιφέρειας. Και στα δύο της μάτια τραυματίστηκε 12χρονη μαθήτρια κατά το βράδυ της Ανάστασης στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας από αυτοσχέδιο βεγγαλικό, το οποίο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο δεν κατευθύνθηκε προς τα πάνω αλλά πλαγίως. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αμέσως με εγκάφματα στο Γενικό Νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου δυστυχώς δεν εφημέρευε οφθαλμίατρος και έτσι αναγκαστικά διακομίστηκε και νοσηλεύεται στην οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Δύο σεισμικές δονείς σημειώθηκαν τη νύχτα της Κυριακής του Πάσχα στην ευρύτερη περιοχή του Γαλαξιδίου. Ο πρώτος σεισμός εντάσσεως 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Με το επίκεντρο εντοπίζεται 67 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάτρας και 38 χιλιόμετρα δυτικά της Λιβαδιάς. Ο δεύτερος σεισμός εκδηλώθηκε 17 λεπτά αργότερα και είχε ένταση 3 Ρίχτερ. Εστιακό βάθος 2 χιλιόμετρα με επίκεντρο εντοπίζεται στα 52 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάτρας και 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γαλαξιδίου. Την ανησυχία του για το μέλλον της ΕΒΟ Αιγίου εκφράζει το προσωπικό της κρατικής βιομηχανίας, καθώς φαίνεται να έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Μόνο για το δώρο του Πάσχα και την προκαταβολή του Απριλίου αρκούν τα χρήματα που έχει στα ταμεία της ΕΒΟ Αιγίου, σύμφωνα με τον Σωματείο Υπαλλήλων Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, με την εταιρεία να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υπόλοιπες υποχρεώσεις της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωση του Σωματείου. Μεγάλο πρόβλημα στον τομέα καθαριότητας αντιμετωπίζει ο Δήμος του Αιγίου, αφού υπάρχουν ελλείψεις στο προσωπικό, κάτι που καθιστά αδύνατο το μάζεμα των απορριμμάτων σε συχνή βάση από αρκετά σημεία της πόλης. Να μην βγάζουν τα σκουπίδια αυθαίρετα και να ενημερώνουν την υπηρεσία, ζητά από τους πολίτες αντιδήμαρχος καθαριότητας Άννα Σουφλή. Συμπαραστέκεται στις κινητοποιήσεις των νοσοκομειακών γιατρών Ιατρικός Σύλλογος για την πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών του 2009 και του 2010. Ειδικότεροι ειδικευόμενοι γιατροί του νοσοκομείου του Αιγίου που ασκούν ιατρική πρώτης γραμμής υπό αντίξωες συνθήκες και πληρώνονται με πολύ χαμηλές αποδοχές έχουν την αμέριστη συμπαράσταση του λόγου, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να υλοποιήσει κλαδικές συμφωνίες με την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών. Κανονικό οπλοστάσιο είχε ένας 39χρονος στο Ξυλόκαστρο. Σε έρευνα που έγινε σε χώρο που βρισκόταν κοντά σε περίπτερο που ανήκει στη μητέρα του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.610 κροτίδες, μια συσκευή εκτόξευσης κροτίδων και 1.300 καψούλια. Και σε αυτό το σημείο περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως βλέπουμε και στις εικόνες του δορυφόρου, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις είχε σήμερα η χώρα μας. Αύριο Τρίτη του Πάσχα ο καιρός χαλάει με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Έτσι λοιπόν για αύριο Τρίτη του Πάσχα τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, θυελλώδους βορειοδυτικοί άνεμοι, τοπικά 8 ποφόρ στο Ιόνιο, ενώ θα έχουμε και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδος, όπου προβλέπεται με νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές, ενώ θα έχουμε βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 6 με 8 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό μερικών πόλων, αφού σε όλες τις πόλεις προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές σε κάποιες άλλες, με τη θερμοκρασία στην Αύπακτο να κυμαίνεται από 12 έως 17 βαθμούς, στο Μεσολόγιο από 11 έως 20, στην Άμψα από 7 έως 16, στην Ιταία από 12 έως 15, στο Αίγιο από 11 έως 15, στην Πάτρα από 12 έως 15, στον Πύργο από 13 έως 19, στο Ξυλόκαστρο από 13 έως 19, στο Εργοστόλιο από 12 έως 15 και τέλος στη Ζάκυνθο από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας καθώς και βίντεο με τα σημαντικότερα ρεπορτάζ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.lepanto.rtv.gr.